Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα σε αυτό εδώ το βίντεο θα σας μιλήσω για συσκευές που έχω αγοράσει και μου έχουν φανεί απίστευτα χρήσιμες, μιας και έρχονται και γιορτές σιγά σιγά και μπορεί να θέλετε να κάνετε κάποιο δώρο στους δικούς σας ή να κάνετε δώρο ακόμη και στον εαυτό σας. Οπότε εγώ θα σας μιλήσω για αυτές, να σας πω και λιγάκι τη γνώμη μου, γιατί είναι συσκευές που τις έχω δουλέψει αρκετό διάστημα και έχω σχηματίσει μία πλήρη άποψη για αυτές. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε το βίντεο. Η πρώτη συσκευή για την οποία θα σας μιλήσω είναι η κάμερα της Xiaomi, η οποία συνδέεται στο Wi-Fi του σπιτιού και την αγοράσαμε για τις ώρες που λείπουμε από το σπίτι για να παρακολουθούμε τι γίνεται και να μην έχουμε κάποιο απρόπτο. Η κάμερα αυτή ήταν αρκετά οικονομική, νομίζω εγώ την είχα πάρει γύρω στα 28 με 30 ευρώ μαζί με την κάρτα μνήμης, γιατί κάνει και καταγραφή. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη γιατί έχει μια ρύθμιση μέσα η οποία σου προσφέρει τη δυνατότητα να έχεις μήνυμα στο κινητό σου από τη στιγμή που θα ανιχνεύσει κίνηση στο χώρο. Μπορείς να μιλάς κιόλας μέσω της κάμερας, φυσικά και να ακούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στο χώρο την ώρα που καταγράφει. Έχει μεγάλη εμβέλεια καθώς μπορεί να γυρίζει γύρω-γύρω. Τώρα όλες αυτές τις ρυθμίσεις τις κάνεις μέσα από το κινητό, γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη εφαρμογή για να συνδέσεις την συσκευή αυτή. Είναι μία λύση οικονομική, δεν χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη κατάσταση, δεν χρειάζεται δηλαδή να καλέσει άνθρωπο στο σπίτι σου για να την εγκαταστήσει. Υπάρχει δυνατότητα να την κρεμάσεις και από το ταβάνι, αλλά δεν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία εγώ. Την έχω κουμπισμένη πάνω σε ένα έπιπλο και μέχρι στιγμής για μένα είναι top. Η δεύτερη συσκευή η οποία μπήκε στο σπίτι μας πέρσι το χειμώνα, κατά την περίοδο της καραντίνας νομίζω, είναι μία φριτέζα αέρος. Εγώ την πήρα από ένα μαγαζί στο Σκρούτς και την αγοράσαμε γιατί θέλαμε να τρώμε τηγανιτές πατάτες και οτιδήποτε άλλο ουσιαστικά χρειάζεται τηγάνισμα, αλλά με έναν πιο υγιεινό τρόπο. Εγώ κάνω πατάτες συνέχεια με ελάχιστο λάδι. Το θέμα είναι ότι απλά πρέπει να τις αναποδογυρίζεις ανά 10 λεπτά, δηλαδή αν έχεις βάλει το χρονόμετρο, γιατί έχει και οθόνη αφής, αν έχεις βάλει το χρονόμετρο στη μισή ώρα γύρω στα 10 λεπτά, τις γυρνάς μια φορά, στα επόμενα 10 λεπτά τις ξαναγυρνάς για να ψηθούν ομοιόμορφα, γιατί ψήνει με αέρα, έχει από πάνω ένα σαν σίδερο, είναι αυτό, το οποίο θερμαίνει το χώρο, είναι ένα μικρό δοχείο, γλιτώνεις απίστευτο χρόνο, γιατί εγώ πριν έκανα τις πατάτες, όχι τηγανιτές, τις έβαζα σε λαδόκουλα στο φούρνο, πάλι με λίγο λάδι, αλλά μέχρι να πάρει μπροστά ο φούρνος να ψήσει τις πατάτες, περνούσε σίγουρα κανένα 45 λεπτό. Με αυτή εδώ την λύση, εγώ δεν έχω δει διαφορά στο λογαριασμό της ΔΕΗ και γενικότερα μας έχει καταβολέψει, γιατί έχουμε κάνει και σνίτσελ, έχουμε κάνει και κοτοπουκές, μπορείς να κάνεις κρέας. Κρέας δεν έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Και νομίζω την είχα πάρει γύρω στα 50 ευρώ, πάρτε την, θα με θυμηθείτε. Το άλλο σετάκι που έχω πάρει από τα Lidl όμως αυτή τη φορά είναι ένα blender και από πάνω έχει το beamer. Εγώ το beamer παλιότερα δεν το γνώριζα ούτε το χρησιμοποιούσα. Το συγκεκριμένο με έχει βολέψει γιατί για βελουτέ σούπες είχα κάνει λαχανικών, νομίζω, ναι. Και όταν κάνω φάβα επίσης, αφού βράσεις τα όσπρια, μετά βάζεις τον μπίμερ μέσα στην κατσαρόλα ενώ είναι ακόμα ζεστά και γίνεται ένα βελουτέ καταπληκτικό. Δεν το είχα καν στο μυαλό μου ότι θα μου ήταν τόσο χρήσιμο. Α, επίσης το χρησιμοποιώ και για να κάνω χυμούς, smoothies, περισσότερο το καλοκαίρι βέβαια, όχι τώρα το χειμώνα, αλλά είναι και αυτό κάτι το οποίο είναι αρκετά οικονομικό και σε βολεύει πάρα πολύ στην κουζίνα. Κάτι άλλο το οποίο έχουμε στο σπίτι και βολεύει απίστευτα είναι μία smart μπρίζα. Εγώ έχω την smart μπρίζα της Geiger, δίκιο έχω, Geiger λέγεται. Λοιπόν, αυτή τη βάζεις οποιαδήποτε μπρίζα του σπιτιού, τη συνδέεις με το κινητό σου και μπορείς να ορίσεις χρονόμετρο, πότε να σβήνει, πότε να ανάβει. Ελέγχεις και την μπρίζα μέσα από το κινητό, έχει συγκεκριμένο κουμπί. Και εγώ τι έκανα, αυτή την μπρίζα την είχα νωρίτερα στην καφετιέρα του γαλλικού.
έβαζα από βραδείς το καφέ μέσα στο φίλτρο και όριζα την μπρίζα να ανοίγει ας πούμε 7 παρά 4 και να σβήνει 7 παρά 5. Οπότε με έφτιαχνε τον καφέ και μετά έκλεινε μόνη της. Στην παρούσα φάση όμως έχω βάλει αυτή την μπρίζα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο και έχω βάλει να ανοίγει από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 12 που συνήθως πέφτουμε για ύπνο. Πάρα πολύ χρήσιμη. Δεν έχω σκεφτεί άλλες χρήσεις προς το παρόν. Μόνο για αυτά τα δύο πράγματα την έχω χρησιμοποιήσει και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Κάτι άλλο το οποίο πήραμε επίσης πέρυσι τις γιορτές είναι καφετιέρα εσπρέσο. Εγώ είμαι πολύ υπέρ του καφέ. Πίνω σίγουρα 2 καφέδες τη μέρα. Μπορεί να πιω και ένα τρίτο ντεκαφέ. Ναι, και μέχρι τότε είχα την καφετιέρα του γαλλικού και το πρικάκι για τον ελληνικό καφέ. Από τότε που πήραμε την καφετιέρα αυτή του εσπρέσο, η οποία περιπτώντως ήταν και αρκετά οικονομική, νομίζω είχε και αυτή γύρω στα 50 ευρώ. Τέρνο κομμένο καφέ. Τώρα έχω βρει ότι μου αρέσει πάρα πολύ από Costa Coffee. Έχω δοκιμάσει γενικότερα όμως πάρα πολλούς καφέδες και από Coffee Island που μου το κόβουν εκεί. Και χωρίς πολύ κόπο έμαθα να φτιάχνω εσπρέσο και καπουτσίνο και ήτανε ό,τι καλύτερο για να μπει στο σπίτι πραγματικά. Έχει βγάλει ήδη τα λεφτά της. Δεν πήγαμε σε κάτι πανάκριβο γιατί για αρχή εγώ δεν ήξερα να χειρίζομαι πολύ καλά τις μηχανές του καφέ, αλλά και από αυτή είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Σε δεύτερο χρόνο πήρα και μία αφρογαλιέρα βεβαίως από τα Lidl, την οποία περίμενα να τη φέρουν κανένα χρόνο. Και υπάρχουν γενικά αφρογαλιέρες και στο Scrooge, αν ψάξετε. Βολεύουν φουλ γιατί βάζει απλά το γάλα μέσα. Έχει αναδευτήρα και ή σου ζεσταίνει απλά το γάλα ή σου κάνει αφρόγαλο. Μπορείς να κάνεις και σοκολάτα, βέβαια με γάλα. Και αυτή μου έχει χρησιμεύσει πάρα πολύ και τη χρησιμοποιώ συνέχεια. Κάτι άλλο το οποίο εμένα μου φαίνεται απίστευτα χρήσιμο και είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο για να κάνει κανείς στις γιορτές και γενικότερα είναι τα smart ρολόγια. Εγώ έχω το smart ρολόι της Huawei, δεν ξέρω καν αν το λέω σωστά, το έχω και αυτό περίπου ένα χρόνο και ο Πάνος έχει της Huawei το GT2. Λοιπόν, αν αθλείσαι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει γιατί μπορείς να ελέγχεις καρδιακούς παλμούς. Έχει μέσα 100.000 διαφορετικά προγράμματα γυμναστικής, από γιόγκα μέχρι τοξοβολία μέχρι δεν ξέρω κι εγώ τι και μπορείς να ελέγχεις πάρα πολλά πράγματα. Μπορείς να ελέγχεις εκτός από τους καρδιακούς παλμούς και τα επίπεδα οξυγόνου. Τώρα αυτό δεν ξέρω βέβαια αν είναι σωστό σε γενικές γραμμές. Έχει εφαρμογή που σε βοηθάει να διαχειριστείς το άγχος σου. Μπορείς να δεις διάφορα πράγματα στο συγκεκριμένο, ας πούμε, εμφανίζονται ειδοποιήσεις από διάφορες εφαρμογές, δηλαδή όπως από το Instagram, το Facebook, εσύ ορίζεις μέσα από την εφαρμογή ακριβώς τι θες να κάνεις. Και επίσης αυτό που μου έχει αρέσει πάρα πολύ είναι ότι μπορώ και ελέγχω τον ύπνο μου, γιατί σου βγάζει το βαθύ και τον ελαφρύ ύπνο, όλες τις διακοπές που κάνεις στο ενδιάμεσο, σου εμφανίζει και τους καρδιακούς παλμούς για να δεις σε τι κατάσταση βρίσκεσαι όταν κοιμάσαι και σου δίνει και συμβουλές ότι πρέπει να κοιμηθείς λίγο νωρίτερα σήμερα για να αναπληρώσεις τον ύπνο και ότι πρέπει να κοιμάσαι 8. Έχει πάρα πολλές οδηγίες και γενικότερα εγώ επειδή είμαι κατζετάκια, αυτά τα πράγματα μου αρέσουν πάρα πολύ. Κάτι άλλο το οποίο έχω γύρω στα 4 χρόνια είναι η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα από την Oral-B. Πλέον έχουν βγάλει απίστευτες οδοντόβουρτσες, οι οποίες βέβαια είναι και πανάκριβες, γιατί σου λέει ότι συνδέεται με το κινητό και σου λέει που ασκείς περισσότερη πίεση στα δόντια. Για μένα αυτά, ας πούμε, δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Εγώ είχα πάρει τώρα, πριν πόσο καιρό, μία οδοντόβουρτσα γύρω στα 25 με 30 ευρώ. Από εκεί νομίζω έχουν τώρα. Παίρνεις κανονικά και τα ανταλλακτικά. Μπορείς να βρεις και προσφορές, δηλαδή να σου έχει 5 βουρτσάκια από πάνω σε αρκετά καλή τιμή. Εμένα ακόμα ζει, είναι μια χαρά. Αργεί βέβαια να φορτίσει. Αυτό είναι το ένα το μειονέκτημα. Δεν πρέπει να τη βάλεις όλο το βράδυ για να μπορέσει να φορτίζει τα δόντια σου την επόμενη. Έχω συμβουλευτεί και ο οδοντίατρο μου, είπε ότι είναι η καλύτερη επιλογή. Το που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτή την οδοντόβουρτσα είναι ότι μπαίνει σε σημεία που με την συμβατική οδοντόβουρτσα δεν μπορεί να φτάσει. Πιάνει όλες τις γωνίες πάνω, κάτω, μέσα, έξω. Γίνεται ένας χαμός. Την αγαπώ. Αν μου χαλάσει, θα πάρω σίγουρα επόμενη ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Δεν τα έχω ξαναφορτίσει τα δόντια μου με τη συμβατική, γιατί δεν μπορώ πια να βουρτσίζω έτσι χρονικά. Έχω ξεχάσει και πώς είναι. Πρώτο τελευταίο πράγμα για το οποίο θα μιλήσω είναι αυτή τη Xiaomi, την έχουμε χρυσώσει. Είναι η ηλεκτρική smart σκούπα από την Xiaomi.
Αγοράστηκε το καλοκαίρι για να γλιτώνω χρόνο από το σκούπισμα. Η συγκεκριμένη κιόλας σφουγγαρίζει, βεβαίως. Βέβαια, δεν μιμείτε γενικά τις κινήσεις της σφουγγαρίστρας, γιατί κάνει λοξάκι μπρος πίσω. Δεν μπορεί να φτάσει βέβαια την κανονική της σφουγγαρίστρα, γιατί η συγκεκριμένη σκούπα, ναι με, είναι καλή, αλλά δεν φτάνει σε όλες τις γωνίες. Δηλαδή, το μήνα θα βάλεις 1-2 φορές την κανονική σου τη σκούπα και τις υπόλοιπες μέρες θα έχεις αυτή τη σκούπα να σε βοηθάει στις δουλειές που της έχω δώσει και όνομα. Το καλοκαίρι με είχε βολέψει απίστευτα που δεν είχα στρωμένα τα χαλιά, γιατί μπορούσε να ανεβαίνει παντού. Όμως τώρα που έχουμε στρώσει τα χαλιά, τα οποία έχουν χοντρό πέλος και είναι πιο μαλλιαρά, η σκούπα αυτή δεν μπορεί να μπει μέσα στα νήματα, τέλος πάντων, για να τραβήξει όλα τα σκουπίδια που υπάρχουν, οπότε δυσκολεύεται full και την έχω μόνο για το δωμάτιο και το γραφείο που έχω μοκέτα η οποία σκουπίζεται πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή για το χειμώνα δεν τη συνιστώ, αλλά αν δεν υπάρχει κάτω χαλί, είναι παρκέ, είναι ό,τι καλύτερο, γιατί έχει και δοχείο, μπορείς να βάλεις μέσα και το νεράκι σου το απιονισμένο, δεν βάζεις κανονικό γιατί έχει άλατα, και να σου σφουγγαρίσει κιόλας. Εμένα το καλοκαίρι μου είχε λύσει τα χέρια εντελώς. Και ένα τελευταίο πράγμα που αγόρασα το καλοκαίρι και το χρησιμοποίησα και πριν από λίγο για να φτιάξω ψωμί, είναι αυτές οι γνωστές κουζινομηχανές. Δεν ξέρω αν λέγονται κουζινομηχανές. Ουσιαστικά είναι ένα μίξερ το οποίο λειτουργεί μόνο του, δεν χρειάζεται να το κρατάς. Εγώ το πήρα από τα Vico, νομίζω γύρω στα 80 ευρώ. Έχω κάτι ευχαριστηθεί να φτιάχνω ψωμί, γιατί πριν το ζύμωνα εγώ, έχει ειδικό εργαλείο για να ζυμώνεις ψωμί και έχει ένα για να χτυπάς αυγά και πιο ελαφριά τρόφιμα και έχει και ένα που είναι για να φτιάχνεις κέικ και τέτοια πραγματάκια. Εγώ ζυμώνω φουλ ψωμί, απλά πετάς μέσα τελικά και τα κάνει μόνο του. Το κέικ επίσης, μόλις έφτιαξα banana bread, έγινε εξαιρετικό και ο κάδος του είναι αρκετά βολικός, αρκετά μεγάλος θα έλεγα. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιου είδους κούζινο μηχανές στο ίντερνετ, μπορείτε να το βρείτε εννοείται και στο Scrooge και στα μεγάλα καταστήματα, στις αλυσίδες. Εγώ δεν ήθελα να δώσω άπειρα λεφτά γιατί είχε κάτι Kenwood οι οποίες ήταν πανάκριβες, δηλαδή μπορεί να είχαν και 600-700 ευρώ. Δηλαδή δεν είμαστε καλά για να φτιάχνω ψωμί και κέικ, δεν δώσω και τόσα λεφτά. Η συγκεκριμένη μου έχει φανεί πάρα πολύ χρήσιμη, τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά και αν θέλετε να λυθούν τα χέρια και φτιάχνετε συνέχεια ψωμιά και κέικ, πάρτε την και αυτή, θα με θυμηθείτε. Αυτά είναι όλα όσα έχουμε αγοράσει για το σπίτι, τα smart και τα ηλεκτρικά είδη. Εγώ γενικά ό,τι βρίσκω και μ' αρέσει και ξέρω θα μου εξοικονομήσει χρόνο και κόπο, εννοείται κάνω νέα οικονομία ή όταν μπορώ το αγοράζω, γιατί νομίζω ότι κάνουν τη ζωή μου πολύ πιο εύκολη. Τόσες ώρες που δουλεύουμε κιόλας δεν έχουμε και απίστευτο χρόνο να ασχοληθούμε με το σπίτι και με τη μαγειρική και με το καθάρισμα κτλ. Εύχομαι να σας άρεσε κάτι από όλα αυτά που σας ανέφερα και να το πάρετε κι εσείς δωράκι. Τα Χριστούγεννα τέλους και να πούμε λίγο σε ένα γιορτινό μου, γιατί γίνεται λίγο χαμός τώρα ξαφνικά πάλι με τα κρούσματα και τον κορονοϊό και δεν μπορώ άλλο, έχω κουραστεί, φαντάζομαι και εσείς το ίδιο, να είστε ασφαλείς, να προσέχετε τον εαυτό σας, να περάσετε φανταστικά τις γιορτές που θα έρθουν και εμείς θα τα πούμε σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!